Να σας ευχαριστώ και πραγματικά σε τέτοιες μέρες που όλοι έχουμε δουλειές. Βλέπω οι περισσότεροι είμαστε εδώ και 4-5 σωματεία με έχουν πάρει τηλέφωνο για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να παρευρίσκονται. Αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση, τα θέματα είναι αρκετά και πραγματικά είναι και δύσκολα. Εμείς ως ψηφιερίας σας στείλαμε ένα προσχέδιο στο οποίο έλεγε πώς σκοπεύουμε να κινηθούμε και πότε πιστεύουμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, οι ημερομηνίες για δηλώσεις συμμετοχών, αλλά όλα αυτά μεταβάλλονται γιατί έχουμε παραλάβει το πρωτόκολλο, το υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει κάποια πράγματα που θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς, έτσι ώστε να ξέρουμε πότε και πώς θα κινηθούμε. Αυτό το πρωτόκολλο λέει ότι θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές είτε να είναι εμβολιασμένοι, σας το έχουμε στείλει και σε mail όλες τις ομάδες, νομίζω το έχετε παραλάβει όλοι, και λέει ότι θα πρέπει σε κάθε 2 φορές την εβδομάδα αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι, ξανατονίζω, αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι, να κάνουν rapid test, αυτοί που είναι πάνω από 17 και αυτοί που είναι κάτω από 17 να κάνουν self-test. Οπότε κάθε ομάδα πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο υγειονομικού πρωτοκόλλου, ο οποίος αυτός θα κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με γιατρό ή με τον ΕΟΔΗ, δεν ξέρω πώς. Εμείς αυτό που είπαμε, και όχι μόνο εμείς σαν Ένωση, όλες οι ενώσεις της Ελλάδος πιέζουμε έτσι ώστε αυτά όλα να τα αναλάβει κάποιος θεσμός, είτε περιφέρεια λέγεται αυτός, είτε δήμος, είτε κράτος. Αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο για όλους τους παράγοντες που είμαστε εδώ να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το οικονομικό βάρος. Ήδη όλοι μας για να ξεκινήσει αυτή η χρονιά ξέρουμε ότι είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες γιατί είμαστε σταματημένοι αρκετό καιρό. Και γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ να σας πούμε ότι θα πρέπει να δούμε κυρίως αυτό, πώς θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε από την Α κατηγορία 12-13 Σεπτεμβρίου, αλλά και ο σκοπός μας αυτός είναι, απλά οι δηλώσεις συμμετοχής θα πάρουν λίγο παράταση, θα σας έρθει προκήρυξη, την προκήρυξη την έχουμε σχεδόν έτοιμη, αλλά δεν τη στείλαμε για αυτόν τον λόγο. Όπως επίσης, όπως επίσης θα πρέπει να δούμε και με τα δελτία των επανεκδόσεων των δελτίων, έχει έρθει από την ΕΠΟ οδηγία και νομίζω εστάλει και αυτό σας εστάλει σήμερα και αυτό, το τι πρέπει να γίνει. Εμείς ως ψηφιερίας όπως και πέρσι, και νομίζω είμαστε η μοναδική ένωση η οποία δεν πήρε παράβολα, σκεφτόμαστε και φέτος να μην πάρουμε παράβολα. Θα πληρωθεί μόνο η συνδρομή μόνο που επιβάλλεται να πληρωθεί για να είμαστε νόμιμοι και η επανέκδοση των δελτίων. Εάν θέλετε όμως, επίσης είχαμε και μία άλλη σκέψη, λέγαμε να πληρωθούν τα παράβολα και αυτά τα λεφτά έχουμε πάρει μία προσφορά για 10 πηγητωτές να πηγαίνανε εκεί συν με κάποια λεφτά που ταμείο, γιατί δεν φτάνανε αυτά τα λεφτά μόνο. Εδώ είμαστε για να πείτε, αν δεν θέλετε δεν πληρώνετε παράβολα για συμμετοχές, πρωτάθλημα, κύπλο και εισιτήρια. Αλλιώς πληρώνουμε και αυτά τα λεφτά που τοποθετούμε έτσι ώστε να πάρουμε 10 πηγητωτές, γιατί τα παιχνίδια μας είναι πρωί, μεσημέρι και επόμενη μέρα, έστω ότι κάθε παρατηρητής να παραλαμβάνει από έναν απεινιδωτή και να τον παραδεί στον γιατρό και στο τέλος να τον παίρνει πάλι και να τον παίρνει την επόμενη μέρα. Αυτή ήταν η σκέψη μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εσείς θα μας πείτε, αν δεν θέλετε να πληρώσουμε τα παράβολα, δεν τα πληρώνουμε, αλλά το τονίζω, είμαστε η μοναδική ένωση πέρσι που δεν πήραμε παράβολα. Ενώ όλες οι άλλες ενώσεις πήραν, γι' αυτό και φέτος, αρκετές ενώσεις από τις οι άλλοι νομοί δεν παίρνουν γιατί έχουν προπληρωθεί στην ουσία για την προηγούμενη χρονιά. Εμείς ξαναλέω, παρόλα αυτά, αν θέλετε, δεν παίρνουμε, αλλά εγώ για μένα άποψή μου είναι ότι καλά είναι να κάνουμε αυτή την κίνηση γιατί μπορεί να σώσουμε μια ζωή. Εμείς σαν Ένωση αδυνατούμε να αναλάβουμε όλο αυτό το κόστος, γιατί το ταμείο δικό σας είναι παιδιά, εμείς απλά διαχείριση κάνουμε και τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Έχουμε 1,5 χρόνο να λειτουργήσουμε, τα έσοδά μας είναι από εσάς, από τα σωματεία, άρα 1,5 χρόνο δεν έχουμε ούτε 1 ευρώ έσοδα, εκτός από 5.000 ευρώ από την ΕΠΟ. Τα πάγια έξοδα τρέχουν, είτε αυτό λέγεται υπάλληλος, είτε λέγεται τηλέφωνο, είτε λέγεται ρεύμα ή οτιδήποτε. Οπότε αυτή είναι η σκέψη μας. Πάμε παρακάτω για να λυθούν μερικές
πώς να το πω, απορίες και όχι και κάποιες παρεξηγήσεις. Γιατί ακούω για το δελτίο, ας πούμε για τα 5 ευρώ την επανέκδοση των δελτίων. Αυτό, παιδιά, είναι μια οδηγία που μας είδε από την ΕΠΟ και θα πρέπει όλα τα δελτία να αλλάχτουν έτσι ώστε να μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί φέτος. Βέβαια, αυτό είναι γιατί έχουμε πολλά δελτία όλες οι ομάδες εν ενεργεία και έτσι αποφασίστηκε από την ΕΠΟ και για λόγους ότι υπήρχαν και κάποια πλαστά σε κάποιους νομούς, όχι σε εμάς, είπαν να κάνουν μια καινούργια αρχή και να είναι 5 ευρώ η επανέκδοση των δελτίων. Αυτό είχε ακουστεί. Ορίστε. Όχι, όχι. Επανέκδοση των δελτίων. Όπως επίσης έχει έρθει και καινούργιος πίνακας για τα τι κοστίζουν τα δελτία. Και αυτό ξαναλέω ότι δεν το βγάζουμε εμείς, ούτε είναι δική μας οδηγία. Είναι οδηγία της ΕΠΟ. Και μπορείτε να σου στείλουμε, το έχουμε εδώ το χαρτί και σε mail να το δείτε κι εσείς, γιατί άκουσα κάτι ότι εμείς το κάναμε και κάτι τέτοια. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό έχει πάει σε όλες τις ενώσεις και έχουμε όλη την ίδια τακτική. Αυτά τα συγκεκριμένα λεφτά πάνε στην ΕΠΟ, όχι σε εμάς. Και όπως είδατε, οι πίνακες ανακοινώθηκαν. Εάν εμείς δεν πάρουμε αυτά τα λεφτά, η Ένωσή μας θα χρεωθεί στην ΕΠΟ. Και εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Ήδη υπήρχε ένα παλιό χρέος, έχουμε ξεχρεώσει ευτυχώς. Οπότε δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά χρέη. Όλα τα λεφτά. Κάτσε να βγούμε. Όλα τα δελτία εννοείς, Πρόεδρε, και αυτά που υπάρχουν ήδη. Ακούστε να δείτε. Όταν λέμε όλα τα δελτία, δηλαδή τώρα μια ομάδα, παιδιά, έχει ας πούμε τη δική μου, ακόμα και το δικό μου το δελτίο, μπορεί να είναι ενεργεία. Για να μην χρειαστεί, όπως η Βούλα, ας πούμε, έκανε αποδέσμευση, έτσι δεν είναι Βούλα, και πλήρωσε 250 ευρώ. Και αυτό είναι δηλαδή, για να μην, γιατί όταν γεμίζει καρτέλα, θα πρέπει να κάνει ομαδική αποδέσμευση. Και γι' αυτό, γιατί όλες οι ομάδες τώρα έχουν φορτώσει, θα χρειαστούν πολλές. Οπότε στην ουσία συμφέρει αυτό. Γιατί θα τα βάλεις, θα βάλεις τα 20 δελτία που έχεις ενέργεια, είναι ενεργεία και φαντάζομαι και αυτά που θα πάρεις μεταγραφές έτσι κι αλλιώς θα έκανες δελτίο. Εκεί βέβαια ανέβηκε ένα δεκάρυπο στο δελτίο το οποίο θα γίνει πενταετίας. Υπήρχε το ορισμένο χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα μας όμως και το πιο δύσκολο θέμα είναι, παιδιά, για το πρωτόκολλο, υγειονομικό πρωτόκολλο, το πώς θα τηρηθεί. Γι' αυτό και μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσουμε λίγο τα πρωταθλήματα, έτσι είπαμε, με όλες τις ενώσεις, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Εμείς θα κάνουμε την προκήρυξη, θα λέμε ότι θα ξεκινήσουμε 12 και από εκεί και πέρα, εάν αυτό δεν λυθεί, καταλαβαίνετε ότι είναι της... Εκτός και αν θέλετε, παιδιά, να το αναλάβετε και να κάνουμε τα πρωταθλήματα. Λέει καθαρά, το σας όστειλα, όλους το είδατε, ότι όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται, όσοι είναι κάτω 17 self-test, ποιο είναι πάνω των 17 θέλει rapid test, ο οποίο σημαίνει ότι κοστίζει. Και δεν είναι μία Κυριακή να πεις το κάνουμε, είναι αρκετές. Πρόεδρε, πρόκειται να κάνετε εσείς κάποιες επαφές με την περιφέρεια για τους Δήμους για αυτά τα θέματα? Ήδη και με τους βουλευτές έχουμε μιλήσει και με την περιφέρεια τώρα έχουμε κάνει, κλείνουμε ραντεβού, το έχει αναλάβει εδώ ο Γιάννης, να πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Περι. Αλλά νομίζω ότι είναι κεντρική, παιδιά, οδηγία. Δεν είναι μόνο ο δικός μας νομός. Είναι όλη η Ελλάδα αυτό το θέμα. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Για το πρωτόκολλο. Για το πρωτόκολλο παραλαβές. Αυτό είναι που θα λάβουν η περιφέρεια. Θα κάνουν rapid test. Αυτή τη στιγμή... Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Σήμερα το διευκρίνησα εγώ. Αυτή τη στιγμή... Και οι εμβολιασμένοι πριν τον αγώνα χρειάζονται rapid test. Όλοι. Σήμερα μίλησα εγώ με Αθήνα. Παιδιά, αυτό που λέμε, αυτό ισχύει. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε ένα λεπτό, ακριβώς. Αλλάζει. Αυτή τη στιγμή, την εγκύκλιο που έχω εμείς λέει αυτά ακριβώς, σας λέω και σας τα έχω στείλει. Αν αύριο αλλάξει, πάλι θα ενημερωθείτε. Έτσι. Και δεν είναι θέμα της ΕΠΟ. Και κάθε εβδομάδα αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η πανδημία. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να σας τα πω, διότι εμείς σας στείλαμε ένα αρχικό σχέδιο, θα μου πείτε, μα μπήκαμε και κάνουμε προετοιμασία. Και τώρα τι κάνουμε? Γι' αυτό είμαστε εδώ, παιδιά, για να ξέρετε ακριβώς το τι γίνεται. Αυτό να διευθετηθεί το θέμα, γιατί υπάρχει κοστολόγιο μεγάλο και υπάρχει και πρόβλημα με τους ποδοσφαιριστές που δεν θέλουν ορισμένοι ούτε να εμβολιαστούν, ούτε θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία κλπ. Ένα αυτό το θέμα και το δεύτερο. Εάν σε περίπτωση πάμε ομαλά, όμορφα και ωραία, μακάρι να δώσει ο Θεός και να πάμε,
το πρωτάθλημα θα ήθελα εγώ σαν ΠΑΕ Θερμαϊκός να γίνει, συγγνώμη Θερμαϊκός, να γίνει μετά τις 20 του μηνός. Ναι. Παιδιά, εδώ στην άλλη κατηγορία. Μπορούμε να παίρνουμε το λόγο τώρα. Όχι, ναι, να τελειώσουμε να γίνουμε μετά. Έχεις δίκιο. Να πω λίγο, παιδιά, να πω λίγο τι άλλο ήθελα να σας πω εγώ και μετά. Είπαμε δελτία, είπαμε. Κοινωνικό πρωτόκολλο, είπαμε. Ένα άλλο θέμα. Όσες ομάδες έχουν εγγραφεί στο Μητρό, ήδη η πλατφόρμα έχει ανοίξει, θα πρέπει να διευθετήσει τα θέματα που έχετε. Διότι διαφορετικά οι Δήμοι, σύμφωνα με την κοία που ισχύει τώρα, δεν θα μπορούν να σας δώσουν παραχωρητήριο γηπέδου. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε αυτό, παιδιά, όσοι δεν έχουν εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όσοι δεν έχουν προεγγραφεί, νομίζω εμείς και οι 39 έχουμε προεγγραφεί, ευτυχώς και τα 7 σωματεία που περιμένουν την αναγνώριση. Οπότε θα πρέπει λίγο αυτό να το δείτε, γιατί είναι σημαντικό και αυτό είναι σοβαρό το πρόβλημα. Νομίζω για τα 2 από τα 7 σωματεία έχει έρθει η προέγκριση. Εντάξει, αυτό τώρα είναι. Ένα θέμα παρατήρησα. Πήγα σε κάποια φιλικά και είδα ότι δεν υπάρχει γιατρός. Σας το λέω από σήμερα, οι διαιτητές, εάν δεν υπάρχει γιατρός, δεν θα ξεκινάνε το φιλικό. Παιδιά, είναι. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει γιατρός. Τελείωσε, είναι αγώνας. Θα υπάρξει πρόβλημα να συμβεί κάτι, πρώτα απ' όλα για το παιδί και έπειτα και για εμάς όλους. Κάρτες υγείας. Έχουμε βγάλει τα έντυπα, να παίρνετε, να κάνετε, μην ξεχαστείτε, είναι με κάρτες υγείας πλέον. Πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να έχουν κάρτα υγείας. Θεωρημένη, ισχύει για ένα χρόνο. Λοιπόν, και με την ασφάλεια. Πέρσι είχαμε κάνει το συμβόλαιο της ασφάλειας. Η Ένωση είχε πληρώσει ένα κομμάτι όπως και εσείς. Θα ήθελα από την επόμενη μέρα που θα κάνει τις δηλώσεις συμμετοχής να δηλώνουν και ποιοι θέλουν να παραμείνουν στην ασφάλεια. Και όσοι δεν συμμετείχαν μπορούν να συμμετέχουν. Θα δούμε ποιες είναι και θα έρθει το υπόλοιπο που θα πρέπει να πληρώσουμε, γιατί 2 μήνες λειτουργήσαμε την ασφάλεια. Οπότε και μάλιστα οι 3 ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής λειτουργήσαν κανονικά. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα, να δηλώσετε ποιοι είναι για να δούμε τι υπόλοιπο μένει να πληρώσετε σαν ομάδες, ώστε να είμαστε καλυμμένοι για μία χρονιά. Θα είναι ένα μικρό υπόλοιπο, γιατί πέρσι είχατε πληρώσει την πρώτη δόση εσείς, το 30% είχε πληρώσει η Ένωση, το ταμείο το δικό σας πάλι, γιατί η Ένωση, καλό παιδιά, είστε εσείς και εμείς είμαστε σήμερα, αύριο δεν είμαστε. Οπότε και αυτό θα πρέπει μαζί με την δήλωση συμμετοχής να δηλώνετε γραπτώς ποιοι θέλουν να συμμετέχουν και πόσα άτομα στην ασφάλεια. Όσο για το αυτό που είπατε πριν, ότι πρέπει να πάει πίσω το πρωτάθλημα, σας είπα ότι γι' αυτό είμαστε εδώ να το δούμε και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Είπα, εξαρτάται από το κοινωνικό πρωτόκολλο, να δούμε τι θα πούν γενικώς. Αλλά φέτος υπάρχει και μια ιδιομορφία. Η Α κατηγορία 18 Απριλίου θα πρέπει να παραδώσουμε πρωταθλητή, γιατί υπάρχουν μπαράζ, δεν είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές. Άρα, εάν πάμε πιο πίσω, να ξέρετε ότι θα έχουμε εμβόλεμες Τετάρτες. Σας το λέω για να το ξέρετε. Επίσης, στην Α θα το δείτε στην προκήρυξη, θα προσπαθήσουμε κάποια ντέρμπι, κατά την άποψή μας ντέρμπι, κάποια παιχνίδια και όποιος θέλει μετά από κοινή να το αλλάζουμε, το πάμε και Κυριακή, να τα βάλουμε Δευτέρα. Αυτό για λόγους, φανταστείτε να γίνει ένα καλό παιχνίδι Δευτέρα, πόσος κόσμος μπορεί να πάει. Και βραδινά, το έχουμε κάνει αυτό κύριε Βραμίδη και θα ξαναγίνει. Και βραδινά και πρωινά θα είναι η Γάμα πάλι. Μου είπα ότι η Γάμα θέλει να είναι πάλι πρωί. Εγώ αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν θέλει κανένα στα παιδιά να πει κάτι. Λοιπόν. Παιδιά, για να βοηθήσει. Α, συγγνώμη, βγαίνει. Λοιπόν, εν ολίγης είναι αυτά. Πιο πολύ η σημερινή συγκέντρωση είναι για συζήτηση, να αλλάξουμε απόψεις, να δούμε τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρό μας. Να σας πω λίγο εν ολίγης. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μας το Δήμο. Ήδη ενημερώσαμε τον Δήμαρχο. Γιατί εντάξει, τώρα από 3 Δήμους. Για τα rapid test να κάνουμε μια προμήθεια να πάρουμε να δώσουμε στις ομάδες, αλλά πάλι. Θα πρέπει να τα κάνει γιατρός. Δηλαδή, εμείς θα τα παραδώσουμε στις ομάδες την ποσότητα που θα μπορέσουμε να πάρουμε, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά πάλι θα πρέπει να υπάρχει γιατρός της ομάδος.
για να κάνει τα rapid test, να βγει πιο οικονομικό το κοστολόγιο. Λοιπόν, για να μην φαγωγούμε, να ξεκινήσουμε ένα-ένα θέμα, να παίρνει ένας το λόγο, να λέει τη γνώμη του, να πάρουμε απόφαση κοινή όλοι μαζί. Παιδιά, όποιος θέλει σηκώνεται για τη διαδικασία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, το λέω και για να προετοιμάζεστε. Πρώτος ήκουσε το χέρι κ. Σατσίδης και ακολουθεί μετά ο κ. Πρίτσιος. Μετά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα θέμα, Γιώτη, για να μην... Να πάμε πρώτα για την ημερομηνία, για το 12 του μηνός που λέμε. Να μιλήσω για όλα αυτά που θέλω. Ό,τι θέλεις, Γιώτη, και θα κρατηθούν και πρακτικά, κυρίως για να ξέρουμε τι θα αποφασίσουμε. Καλησπέρα και από τον Ανδρώνη Κατερίνης. Εννοείται ότι η χρονιά πρέπει να γίνει, παιδιά, για όλους μας. Γιατί το λέω αυτό. Κάποιες ομάδες δώσαν λεφτά σε ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Θα πω στη λογική των παιδιών που είναι σε ηλικίες από 15-18 χρονών που 1,5 χρόνο δεν έχουν παίξει μπάλα. Αυτά είναι σαν να τα λέμε, ξέρεις παιδιά, είσαι ταλέντο αλλά κάτσε στο σπίτι γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις πανδημίες και οτιδήποτε. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και πρώτα φυσικά εσείς, γιατί πριν ένα μήνα που κάναμε εδώ τις εκλογές, μας αναφέρατε και μας είπατε ότι έχετε ένα ταμείο. Και αναφέρατε, θυμάμαι, 25 χιλιάρικα. Αυτά τα 25 χιλιάρικα, όπως ανέφερες πρόεδρε προηγουμένως, υποτίθεται είναι δικά μας. Όχι αυτά... πολύ, δεν είναι. Ωραία. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε και να μας βοηθήσετε πάνω σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και εσείς σαν ένωση, θα είναι τώρα αυτά με τα δελτία, θα είναι με τη συμμετοχή, θα είναι με τους γιατρούς, τι θα είναι, δηλαδή αυτά τα λεφτά μπορούμε αύριο να τα ξαναμαζέψουμε πρώτα Θεός αν είμαστε καλά και δεν έχουμε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ζητάμε τη βοήθειά σας, βάλτε πλάτες να γίνει το πρωτάθλημα. Είναι το πιο σημαντικό και το ξαναλέω για τα πιτσιρίκια. Είναι κρίμα τα ταλέντα μας να χάνουν. Είναι πολύ κρίμα δηλαδή και αυτό το χρόνο να μην γίνει πρωτάθλημα. Και να μην κάνουμε δηλαδή τους Ινδιάνους κρυφά να κάνουμε προπονήσεις και να έρχονται αστυνομίες και το ένα και το άλλο. Για να είναι τα παιδιά σε μια καλή κατάσταση. Εγώ θέλω από εσάς συγκεκριμένα να μας βοηθήσετε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και εμείς σαν ομάδες πρέπει να βάλουμε και εμείς τις πλάτες μας, τα στήθη μας, για να βοηθήσουμε να γίνει το πρωτάθλημα. Τώρα, ο καθένας από τη μεριά του, ο Δήμος, η ΕΠΣ, οι διοικήσεις, όλοι. Την ίδια τρέλα έχουμε όλοι, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό, όλοι για το καλό του ποδοσφαίρου. Να αφήσουμε τους εγωισμούς μας κατά στην άκρη και να κοιτάξουμε παράδειγμα καθαρά να γίνει το πρωτάθλημα. Να βρούμε τους τρόπους να γίνει το πρωτάθλημα. Και δεν μας ενδιαφέρει το τι θα κάνει η Δράμα, η Καβάλα, οι Σέρες και οτιδήποτε. Εμείς θα κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ζητώ τη βοήθεια να γίνει το πρωτάθλημα. Να απαντήσω λίγο πάνω σε αυτό. Ο απολογισμός μας, τον είδατε όλοι, ήταν 25.000 τον 12ο του 20. Σήμερα έχουμε 8. Αυτό συνεπάγεται 8 μήνες. Ο Κώστας Βού, υπάλληλός μας, πληρωνόταν. Τα τηλέφωνα, το ταμείο αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι 12 με 13.000. Αν εμείς είπαμε δεν θα πάρουμε συμμετοχές, νομίζω ότι και αυτό είναι, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν θέλω ανάλυση. Όχι, δεν θέλω ανάλυση. Όχι, ξέρετε. Όχι, θέλω να ξέρετε. Να βοηθήσετε, να τους μα, παιδιά, να το κάνετε το συμβούλιο σας και να μας βοηθήσετε. Δεν είναι βοήθεια αυτό που είπαμε. Εντάξει, όλοι εδώ πέρα είπαμε. Συμμετοχή, δεν είπαμε δεν θα πληρώσετε. Δηλαδή. Αν έφερατε 25.000 δεν σημαίνει ότι και σήμερα είναι 25. Ναι, δεν πρέπει να είναι 50, μπορεί να είναι 10. Μπράβο, μπορεί να είναι 3. Δεν για να είναι 50 πρέπει να έχουμε έσοδα. Τα παιδιά μέσα είναι από εσά. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρετε εσείς. Γι' αυτό σα το λέω, να το μάθετε. Ότι δηλαδή, αυτά τα λεφτά παράδειγμα να πάνε στην Ελλάδα. Ναι, για να το απαντήσω. Σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Ναι, εγώ σου είπα ότι η κατέθεσή μα προ αυτή εκεί δεν είναι. Δηλαδή δεν είπαμε δεν θα πάρουμε παράβολο συμμετοχή. Και πέρσι το κάναμε και φέτο το κάναμε. Την ασφάλεια. Είπαμε ότι ισχύει και πέρσι και φέτος. Νομίζω ότι αυτή η κατεύθυνση δεν είναι προς τα εκεί, προς τα σωματεία δηλαδή. Μακάρι να είχαμε 100 και 1 εκατομμύριο ταμείο. Μπορείτε, πρόεδρε, εγώ δεν μα δεν είναι, συζήτηση κάναμε, γιατί δεν είπα ότι είπες κάτι. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Ναι, γι' αυτό και ήρθαμε εδώ, ένα που μιλούμε. Γι' αυτό και ήρθαμε εδώ για να τα πούμε. Δημήτρης Πρίτσιος, Άρης Κοκκινοπλητών. Έχει άλλο σειρά. Φώναζε να πούμε λίγο, Δημήτρη. Ναι. Εγώ θέλω να πω τα εξής. Ο μεγάλος πραγμάς είναι το κοστολόγιο για τα τεστ. Αυτό είναι. Λοιπόν, ό,τι και να λέμε, εγώ θεωρώ, η άποψή μας είναι η εξής, ότι ακόμα και αυτό που είπες, πρόεδρε, με τα παράβολα, όντως είναι σημαντικό, αλλά θεωρώ ότι δεν φτάνει και είμαι σίγουρος ότι πολλά σωματεία δεν θα μπορέσουν να τα αποφευθούν.
να πάμε σε άλλες διαδικασίες μετά, μη συμμετοχής κλπ. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε με κάθε κόστος, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να αποφευθεί. Δηλαδή, δεν πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να λένε κάποια σωματεία και εμείς δεν ξέρω πώς θα μας τύχει, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε, αποχωρούμε κλπ. Αυτό ήταν μεγάλο τραύμα, θεωρώ, για το ποδόσφαιρο της Πιέρειας. Άρα λοιπόν, επειδή πρόχειρα δεν ξέρω πόσο κοστίζει ένα rapid test παράδειγμα. 4, πόσο κοστίζει. 20 ευρώ. 20 ευρώ. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Υπάρχουν πολλά, θα μιλήσουμε για τα τεστ. Πληροφορήσα για 4 και 5 ευρώ. Είναι και τζάμπα, άμα το κάνουμε στο νεοδίκιο. Ναι, εγώ θεωρώ, επειδή τα self test γνωρίζω τη δουλειά μου πώς γίνονται και λοιπά, αλλά για τα rapid test θεωρώ ότι άμα είναι αυτό το κοστολόγιο, το ξέρετε τόσο πολύ, που είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Και θεωρώ ότι πάρα πολλά σωματεία, ακόμα και εμείς, δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε. Γιατί να κοιτάμε ότι είμαστε ερασιτεχνικά σωματεία, που θεωρώ ότι το κόστος είναι αβάστατο, ήδη και από αυτά που είπε ο κ. Σατζής, εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά πάρτε λίγο κάτω και κάτι μαθηματικά να δείτε πόσο περίπου είναι. Είναι πάρα πολλά λεφτά και θεωρώ ότι κανένας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Αν δεν ανταποκριθούν ελάχιστοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει, πρόεδρε, οπωσδήποτε να κάνεις τις κινήσεις. Συγγνώμη, να κάνεις, πρόεδρε, τις κινήσεις ειλικρινά, να μπορέσουμε τουλάχιστον αυτό να το αποφύγουμε. Γιατί καλή η σκέψη για τα παράβολα, αλλά θεωρώ ότι δεν φτάνει. Τώρα θα είναι διαιτησίες, θα είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει εσείς να κάνετε κάτι και να το παρουσιάσετε σε εμάς άμεσα για να μπορέσουμε και εμείς να αποφασίσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, εσείς θα πρέπει να πάρετε τις αποφάσεις, να κάνετε τις κινήσεις με τους βουλευτές, όπως είπε ο Γιάννης με τον Δήμαρχο και τους άλλους δημάρχους φυσικά από την Πιερία. Γιατί πραγματικά, αν πούμε ότι τα υπόλοιπα όλα μπορούμε να τα λύσουμε, όπως είπες προηγουμένως, αυτό είναι μεγάλο βάρος και θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορέσει σχεδόν κανένα σωματείο να το κάνει. Είναι τρομερά μεγάλο το κόστος. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, κάνετε εσείς μια σύσκεψη, τις επαφές που έχετε, μας ενημερώνετε άμεσα για το τι έχετε κάνει και τι μπορούμε να κάνουμε και μετά ξαναβρισκόμαστε και αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ αυτό είναι, έχω να πω. Λάκη Σάββας και μετά να ετοιμάζεται ο Γεωργάκης Ολύμπιος Λόγους και μετά να ετοιμάζεται ο Λεωνίδας Μακρύδης. Θα λέω μήπως. Πες με το όνομά σου, λεβέντη μου. Ο Νίκος. Σωματείο. Ανδριακός. Νίκο, μετά το like, σε πούμε. Εγώ θεωρώ, δεν ξέρω, άκουσα τον πρόεδρο του Θερμαϊκού εδώ, ένα που είπε, άσχετα με το email του στείλατε για το συμβολιασμένο, που όντως εκεί είναι ένα συν, δηλαδή στα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί. Ας πούμε στο σωματείο μου είναι το 70% εμβολιασμένο, αλλά μιλάμε τώρα για όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι ότι σήμερα, από ό,τι κατάλαβα και με αυτά που είπε ο πρόεδρος του Θερμαϊκού, δηλαδή αυτό που άκουσε ή διάβασε κάπου, δεν γνωρίζω, ότι αύριο μπορεί να αλλάξει κάτι. Και το θέμα είναι ότι ξεκινάμε. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συμφωνώ και με τον Δημήτρη και με τον πρόεδρο του, τον κύριο Σατσίδη, ότι πρέπει να υπάρξει βοήθεια. Γιατί αύριο, προφανώς από ό,τι ακούω, ας πούμε, και ταμιακά εδώ πέρα με τόσον αφορά την Ένωση και ένα χρόνο που δεν υπήρχαν, νομίζω ότι η Ένωση δεν μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά στο θέμα βάσει του ταμείου που υπάρχει. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες το μήνα. Δηλαδή πώς, τι να ανταποκριθεί και τι να κάνει. Εγώ νομίζω ότι, όπως είπε και ο Δημήτρης, να έχουμε μία οριστική απάντηση αν μπορεί να βοηθηθεί κάτι, να μην ξεκινήσουμε ούτε σε μεταγραφές, ούτε να βάζουμε χρήματα για να παίρνουμε υλικά και ιστορίες και αυτά. Για να γνωρίζουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό ήταν. Να έχουμε μία συνάντηση, αν υπάρχει κάπου βοήθεια, γιατί όπως είπαμε, αύριο μπορεί να αλλάξει. Λέμε αυτή τη στιγμή για τους εμβολιασμένους. Μπορεί να πάνε ομάδες και να έχουν το 70% εμβολιασμένους στους παίκτες και να πέσει ο κοστολόγιο. Εάν αλλάξει αυτό αύριο μεθαύριο και πούνε ότι θέλουν rapid test και εμβολιασμένοι, είναι δύσκολο. Εγώ σήμερα οικογενειακά, εκεί που είπε ο Δημήτρης για το κοστολόγιο, 5 άτομα οικογενειακά πληρώσαμε 100 ευρώ. Ήταν 20 ευρώ το κοστολόγιο, επειδή έκανα σήμερα. Ναι, τέτοιο. Τώρα, μετά,
όλα τα άλλα είναι μεγάλο του κοστολόγιο και τι να συζητάμε. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει και μία συνάντηση αφού έχουμε κάτι το οποίο θα είναι επίσημο. Ότι από κάπου θα υπάρχει βοήθεια. Παιδιά, καλά είναι να μην μιλάμε μεταξύ μας. Και Δημήτρη, δεν ξέρω γιατί δεν ανέφεραν τίποτα. Δεν ξέρω, ας πούμε, για την Α, είπατε για το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω, γνώμη μου, επειδή δεν ανέφεραν οι τρεις που μίλησαν την κατηγορία, ας πούμε, γνώμη μου, δεν ξέρω για την Α, επειδή φαίνεται και με τον πρωταθλητή και με αυτά, πιστεύω ότι μία εβδομάδα, τουλάχιστον για τις πιο χαμηλές κατηγορίες, τις χαμηλότερες, τη Β και τη Γ, δικιά μου άποψη, δεν ξέρω, μιλάω για τη Β, να πάει λίγο πίσω, μια εβδομάδα. Γι' αυτό θα επανέλθω λίγο στον Δημήτρη, τον πρίτσιο ανάποδο και μετά στο Γιώτη. Σε σχέση με αυτό το θέμα, παιδιά, δεν αναφέρατε κάτι, δηλαδή για την έναρξη. Εσείς πώς σκέφτεστε? Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω τα πρωταθλήματα στις 12. Θεωρώ εγώ. Με βάση όλα αυτά που έχουμε στα θέματα. Αυτό το είπαμε, ρε παιδιά. Σάββα θα γίνεις που πάλι και εσείς. Θα είσαι ο επόμενος μετά το... Εγώ θεωρώ ότι με βάση αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, με βάση αυτά τα προβλήματα που δεν βλέπω άμεσα να υπάρχει... Δημήτρη, μια ημερομηνία αυτής είναι... Μια εβδομάδα πιο πίσω, θεωρώ ότι ίσως κάτι... Μετά τις 17. Γιώργη. Κανένα πρόβλημα. Ναι, πρώτα, Βαγγέλη, ένα λεπτό, επειδή έχω δώσει στον Νίκο να προετοιμάσετε. Πες, Νικόλα. Καλησπέρα σας. Πες, Νικόλα. Βασικά, τα προβλήματα που θέτουμε τώρα για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το πώς θα συνεχιστεί και με τους διαιτητές και τους μεταφράσεις και αυτά, θα αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Λίγο πολύ ομάδες και όλοι οι διοικούντες ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν πάνω στο κομμάτι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το υγειονομικό. Αν δεν λυθεί αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πουθενά. Καμία ομάδα δεν θα τα ξέρει. Και το θέμα είναι ποιο. Ότι δεν μπορεί, πρέπει να κινηθούμε πάνω σε βάση λογική. Δηλαδή, εσείς σαν ΕΠΣ και κάθε ΕΠΣ, και όχι μεμονωμένα, όλοι μαζί, δεν μπορεί να θέσει το ζήτημα κάτω των 17 self-test, άνω των 17 rapid και ανεμβολιαστικά καθόλου test. Από τη στιγμή που όλοι κολλάνε, εμβολιασμένοι και εμείς, και κάτω των 17 και άνω των 17, πρέπει να τεθεί το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί στον Ιωδή να πηγαίνει και να κάνει το rapid test δωρεάν. Και εμείς σαν ομάδα και κάθε παίκτης ατομικά το χρεώνει 20 ευρώ. Όπως επίσης δεν μπορεί εγώ να δουλεύω και να κάνω ένα self-test τη βδομάδα και ένα rabbit και το self-test να ισχύει στη δουλειά μου πάνω. Πρέπει με απόψη λογικής να πιέσετε πάνω σε κάποιες καταστάσεις ώστε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα παίζουμε μόνο 5x5 που πηγαίνουμε και παίζουμε όλο το καλοκαίρι. Χωρίς rabbit test, χωρίς self-test, χωρίς τίποτα, χωρίς εμβόλια και παίζουμε. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες, το rabbit και το self. Να αποφασίσουν να κάνουν όλοι rabbit, ναι, να μας πούνε ότι αυτός είναι ο λόγος που θα κάνουν όλοι rabbit, αυτός είναι ο λόγος που αυτοί θα κάνουν self test και αυτός είναι ο λόγος που οι εμβολιασμένοι δεν θα κάνουν καθόλου test. Γιατί φαίνεται ότι όλοι κολλάνε. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να απλά να δημιουργούμε κολλήματα πάνω σε κάτι. Νίκο, να το κλείσουμε λίγο γρήγορα αυτό σε σχέση με δεύτερο. Όλοι έχουν μια θέση και μια άποψη γι' αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πρόκειται, σκέψτε το εξής, τα επίπεδα. Σκέψτε ότι εσύ δεν μπορεί να μιλήσει στην ΕΠΣ, εμείς στην ΕΠΟ, αλλά είναι ένα πρωτόκολλο που βγαίνει από το κράτος προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάθε εβδομάδα. Είναι αχαρτογράφητα ύδατα για όλους. Συμφωνώ αλλά η θέση μας εμάς είναι όμως και εσάς σαν ένωση και εμάς ατομικά και σαν διοικήσεις οτιδήποτε να στηρίζουμε ενώσεις της ομάδας μας, οι διοικήσεις τους παίκτες μας και όλοι μαζί. Μην φανταστείς ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Όχι, συμφωνώ. Είναι επί του πρακτικού να πιέσουμε τις καταστάσεις. Η απόφαση που ήρθε είναι μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή μπορεί να βάλουν κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Ναι, καταλαβαίνω για αυτό που λες. Το θέμα είναι ότι να τους δώσουμε εμείς μια απορία στο τι απόφαση θα βγάλουν και όχι αυτοί να βγάλουν ό,τι απόφαση θέλουν. Σε ποιον άλλο θα μας ακούει, νομίζεις? Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω εσείς. Σε ποιον άλλο θα μας ακούει, δεν έχουμε αναφορά. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που τον βγάλανε η Υγειονομική Επιτροπή, έτσι. Το βγάλανε αυτή. Εμείς τι να πούμε, εγώ με τις γνώσεις θα απαντήσω και θα πω έχεις άδικο, εγώ έχω δίκαιο. Και στην κυβέρνηση δεν είχαμε πρόσβαση. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ. Είναι απαράδεκτο. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πω. Όχι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο να τα πω. Τα σωματεία. Έτσι. Λίγο από σε σχέση με τι ημερομηνίε έναρξη. Αλλά δεν γίνεται να μιλήσει στου γιατρού και να του πει έχει άδικο. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, θα του πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, εσύ είσαι γιατρό. Έχεις δώσει κάποια μία γραμμή η οποία πρέπει να τηρηθεί. Έτσι,
Ναι, αλλά αυτό, αυτή η γραμμή είναι τα φόπλακα για τον εργαστικό. Έτσι. Αυτό. Δεν μπορούμε να του πούμε. Δεν μπορούμε να του πούμε ότι έχετε λάθος όπως το θέτεις. Το ψήφισμα. Δεν μπορούμε να του πούμε ότι έχετε λάθος. Δεν είπα να το πούμε ότι έχετε κάνει λάθος. Να μας δικαιολογήσουν για ποιο λόγο οι κάτω των 17. Δεν θα μας δικαιολογήσουν. Δεν του ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει τότε. Γιατί συζητάμε. Να μιλήσει ο Βαγγέλης από πίσω που ζήτησε το λόγο και μετά. Μία πρόταση. Λοιπόν, Βαγγέλη Παυλίδη, λιτόγωνο. Μία πρόταση στις επαφές που θα κάνετε. Μπορούν τα τεστ να γίνουν μέσω του ΕΟΔΗ στα κλιμάκια Ανδρομάχης του χώρου και να ξεκινηθούν οι ομάδες έτσι. Μπορούν. Μπορούν. Μπορούν να έκανε να βαλκάμε. Αποκλείται να πηγαίνουν όλοι μαζί και να κάνουν όλες τις ομάδες. Δεν είναι αυτό. Αν μια ομάδα έχει 10 εμβολιασμένους και 5 εργαζόμενους, εμείς θα κάνουμε το έτοιμο αυτό που λες, αλλά είναι δύσκολο ως αδύνατο γιατί φαντάζομαι ότι έχει πόσοι πολίτες κάθε μέρα αυτή είναι από τις 11 μέρες της 1-2 και ώρα. Σε άλλες γίνεται χαμός. Αυτό θα ήταν λίγο επίσημο και δεν θα έχουμε το κόστος. Η μία ερώτηση. Τα ράπι, τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους, τους παίκτες, παράγοντες κλπ. Ποιος τους ελέγχει σε έναν αγώνα? Ο παρατηρητής. Ο παρατηρητής. Δεν τους ελέγχει. Υπεύθυνος είναι αυτός του υγειονομικού πρωτοκόλλου που το πάει στο γιατρό, το σφραγίζει και έχει την ευθύνη καθαρά αυτός. Κάθε σωματείο. Απλά εάν δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση, ο παρατηρητής αγώνα δεν ξεκινάει το παιχνίδι. Καταλάβατε τώρα. Να συμπληρώσω ένα άλλο χώρο που είναι ανέφερε για τα κλιμάκια του Ελλάδα. Μία συμπλήρωση. Επειδή κάθε εβδομάδα παίζουν 300 πώς θα παίζουν ξέρω στον νομό. Δεν μπορεί να γίνει ένα μικρό κλιμάκιο ώστε κάθε Παρασκευή. Αυτό είπαμε, αυτό είναι η προσπάθεια να κάνουμε λοιπόν. Να πούμε να βρούμε τρόπο, αυτό είπαμε. Μία κεντρική οδηγία είπαμε, αυτό ζητάμε όλοι σου, όχι μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα ζητάει το υδροσυνικό αθλητισμό. Ζητάμε αυτό το πράγμα. Απλά εμείς έχουμε να σου το πούμε. Γιατί όπως λέμε θα πάμε πίσω και θα πέτε γιατί πάμε πίσω από τον προγραμματισμό. Το μόνο εύκολο εμείς είναι να βάλουμε κάθε φορά και να πάμε πίσω. Το θέμα είναι όπως είπε και ο Γιώργης πρέπει να γίνει το πρωτάθλημα, να προσπαθήσουμε όλοι να βρούμε τρόπο. Εμείς γι' αυτό σας τα λέμε, δεν λέμε ότι εμείς αυτά που λέτε δεν τα γνωρίζουμε ή δεν θέλουμε να τα κάνουμε. Μα είμαστε μαζί σας και εμείς να ξεκινήσουμε. Δεν. Αν ήταν να μην ξεκινήσουμε, δεν θα σας είχαμε στείλει το προσχέδιο για να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Είναι μεγάλο το κόστος. Συμφωνούμε ακριβώς με αυτά που λέτε και εσείς. Να βρούμε έναν τρόπο να μας δείτε τα εμβόλια, θεωρώ το πιο σωστό, και να έχουμε τον γιατρό μας, ο καθένας παράμε σαν ομάδα, να κάνει τα εμβόλια και τελείωση. Γιώτη, αυτό είπαμε, Γιώτη, αυτό είπαμε, όπως είπε ο Γιώργης, και με τους δημάρχους και με την περιφέρεια να προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είπαμε. Άμα γίνει αυτό, είναι εύκολο να κάνουμε. Το θέμα είναι να γίνει όμως. Δεν εξαρτάται. Εμείς το θέλουμε. Εκείνο, όλοι οι συνέχοι. Να πέσει και το κοστολόγιο, Γιώργη. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Το 20 είναι πρόβλημα. Να πέσει και το κοστολόγιο, έτσι, γιατί αν πάρεις κοντρική θα ράβει. Λοιπόν, ο νεαρός κύριος Ντούρος, από τη Ράχη, μετά ο κύριος Καπέρδες από το Κολυντρό και μετά ο κύριος Αβραμίδης από την Παέκορη. Την Παέ μετά. Έτσι πειράζει σ' άλλους. Ανάψτε κάποιο σαν βλέπουμε. Και εγώ δεν ξέρω τι διάβασα ότι είναι. Επειδή διάβασα λίγο το πρωτόκολλο που μα στείλατε, λέει κάποια πράγματα για τι προπονήσει. Λέει ότι θα πρέπει να γίνονται σε γκρουπ. Θα πρέπει να γίνονται? Λέει και για γκρουπ. Οι προπονήσει να γίνονται σε γκρουπ. Εγώ, εντάξει, δεν έχουμε κάποιο θέμα ρε παιδί μου να γίνεται σε γκρουπ και όλα αυτά. Αλλά αν τύχει και έρθει η αστυνομία και μα ελέγξει, και είμαστε 20 άτομα μαζί μα, γιατί δεν θα γίνεται σε γκρουπ, καμιά ομάδα δεν θα κάνει. Υπάρχει για... κάποιο πρόβλημα. Για το ποδόσφαιρο, σε ανοιχτό χώρο δεν το λέει αυτό. Δεν το λέει. Σε ανοιχτό χώρο όχι. Και κάτι λέει και για τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια είναι αυτό. Λέει, το ξέρουμε τι για ένα άτομο να 15 τετραγωνικά. Ρε παιδιά, το ξέρουμε τι ισχύει αυτό. Επειδή γίνεται έλεγχη παντού και. Δεν νομίζω να σε κάνει έλεγχο τώρα στο χώρο. Επίσης, αν υπάρχει μια εικόνα πόσες ομάδες, δεν έχουν κάποια εικόνα πόσες ομάδες ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν. Αυτό για να το δούμε θα πρέπει να δώσει συμμετοχή. Πάντως, με τα δεδομένα που έχουμε, είναι οι ομάδες σχεδόν εκτός μία-δύο που ακούγεται σχεδόν θα είναι το ίδιο. Γιατί, απλά επειδή τώρα εμείς είμαστε στη γάμα κατηγορία. Μόλις πάρουμε τις δηλώσεις συμμετοχής, θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Έχουμε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Εγώ θα πρότεινα στη ΓΑΜΑ να ξεκινήσει και δύο εβδομάδες αργότερα. Τι άλλε ομάδε δεν είναι. Αυτό εξαρτάται από τη συμμετοχή σου. Δεν είναι. Πέρυσι ήταν 10 ομάδε. Οπότε πιστεύω ότι θα έχει περιθώριο να πάει και δύο εβδομάδες. Έτσι και αλλιώ η ΓΑΜΑ ξεκινάει πολύ. Έτσι και αλλιώ η ΓΑΜΑ και πέρυσι πιο πίσω. Σε ένα μήνα. Γιατί είναι τώρα.
Ναι, ο Νίκος Σεργιά, αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν μας είπε για ημερομηνία έναρξης. Νίκο, κύριος Καβέρνας, και εμείς θα συμφωνήσουμε με όλες αυτές τις διαδικασίες. Επειδή εμείς βρισκόμαστε και λίγο περιφερειακά και ακούγοντας εδώ πέρα, τότε μιλάμε περισσότερο εντός του Δήμου. Και εμείς έχουμε περισσότερα προβλήματα, πιστεύουμε, από ό,τι υπάρχουν εντός του Δήμου. Ό,τι έχει σχέση με τα εμβόλια. Ήρθε μια οδηγία η οποία λέει το τι θα γίνει. Ναι. Τι θα γίνει. Άρα και σήμερα στα φιλικά, που και εδώ θα έπρεπε να γίνει, δεν γίνεται κάτι. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μετά. Έτσι. Η πίεση θα είναι προς τα εκεί. Δηλαδή για μένα, προσωπική μου άποψη είναι το ότι αυτό γίνεται επειδή οι ηλικίες που δεν έχουν κάνει τα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο είναι μικρές ηλικίες, ούτως ώστε να τους βάλουμε. Να τους βάλουμε προς το μεγάλο, να τους πάμε προς τα εκεί, να τους εμβόλια. Έτσι. Άρα και θα πρέπει να πιέσετε ή με τους πολιτικούς ή με τα δικά σας. Έτσι θα πρέπει να πιέσετε προς εκεί. Δηλαδή τα πρωταθλήματα θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς αυτή τη διαδικασία. Όποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο, να κάνει το εμβόλιο. Τα 20 ευρώ δεν δίνονται, παιδιά. Το γνωρίζετε απόλυτα. Εμείς, 40 χιλιόμετρα από εδώ, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εσείς, καλώς εδώ τοπικά, έτσι, αλλά εμείς εκεί έχουμε τα προβλήματα. Τα ίδια κοστολόγια είναι και εδώ και εκεί. Τα ίδια κοστολόγια, δεν αλλάζει. Τώρα πτήσει την εκεί και εδώ. Δεν μπορεί να φέρει τα παιδιά εδώ. Ναι, καλώς. Δεν μπορούμε να πάμε. Εσύ, δηλαδή, να πάμε να κάνουμε μια φορά για να πούμε ναι. Αλλά δύο προβλήματα είναι αδύνατο να το ξέρω. Δεύτερο θέμα. Είπατε προηγουμένως, το ότι θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε με το μετρό. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματα, οι Δήμοι δεν θα δώσουν παραχωρητήρια. Ωραία. Μέχρι και σήμερα, ναι, μεν έχουμε συμμετοχές, λέτε ότι θα έχουμε συμμετοχές, αλλά χωρίς το παραχωρητήριο δεν θα με κάνει δεκτό. Δεν είναι. Δεν θα με κάνει δεκτό. Άρα και αυτό δεν το γνωρίζουμε. Για να το γνωρίσουμε, θα πρέπει όλοι να κινηθείτε, παιδιά, εδώ και πόσο καιρό. Εγώ θα σας πω το δικό μου το πρόβλημα, το οποίο μου ήρθε χθες email και μου λέει: επειδή δεν έχεις προπονητή, δεν σε κάνω ένταξη. Ένα θέμα. Δεν έχεις προπονητή, αναγνωρισμένο, και δεν σε κάνω ένταξη. Δεν σε κάνω. Η απόφαση της διοίκησης των προπονητών η περσινή λέει το ότι εσείς θα φωτίσετε για αυτό το θέμα. Άραγε, υπάρχουν θέματα σοβαρά μέχρι να ξεκινήσουμε. Στο αλφα τοπικό, Νίκο, λέμε ότι θα έπρεπε να έχει. Ορίστε. Στο αλφα τοπικό. Ναι, λέει ότι θα πρέπει να έχει. Η απόφαση της διοίκησης των προπονητών πέρυσι, το 20, λέει ότι εάν δεν μπορούμε να κάνουμε, εμείς θα βρούμε τους τρόπους σε εσάς. Αυτό αφορά εμάς, το τοπικό επίπεδο, η γραμματεία όμως. Τι καθορίζετε από το τι θα πούμε εμείς. Όχι. Δεν καθορίζεται. Όμως το πρόβλημα όμως έρχεται σε μένα που μου λέει: εγώ δεν μπορώ να σου δώσω το χαρτί, να σε κάνω δεκτό στο μετρό, γιατί δεν είμαι προπονητή. Δεν είναι προπονητής. Βρίσκω εγώ σήμερα τον προπονητή, του κάνω μια εγγραφή, έτσι. Του κάνω μια εγγραφή, αύριο το πρωί του κάνω πώληση. Άρα και με νόμιμο. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν αλλάζουμε εμείς αυτό. Όχι. Ναι, αλλά εσύ. Έχει γίνει και εκεί ένα παράδειγμα. Μόνο από εμά και από την Ελλάδα. Παιδιά, ακούστε και εμάς εδώ πέρα τα σωματεία, τα τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Εγώ στον Κολυδρό δεν μπορώ να βρω προπονητή, Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σου, το λέει, το έχουμε πει και εμείς αυτό σήμερα. Δεν μπορούμε να το έχουμε τονίσει και εμείς χάσει, δεν μπορούμε να βρούμε. Και ήδη τώρα υπάρχει μια κάτι πάει να γίνει, να το δεχτούν τελικά αυτό. Ναι, εντάξει, εμείς το βρέσαμε το ίδιο. 17 σωματεία παρευρεθήκαν και στην αίθουσα και στην απόφαση. Άρα μέχρι τα 50 που έχουμε περίπου. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, άντε να υπάρχουν άλλα 17 ακόμη. Άρα και οι άντρες έχουν τα παραχωρητήρια, πώς θα παίξουν μπάλα. Είναι και αυτό θέμα. Αυτό δεν είπα. Καλά, Νίκο μου, είναι κάποια θέματα τα οποία δεν μπορεί να τα λύσει η διοίκηση της ΕΠΣ. Γιατί κάνουμε την κουβέντα. Εμείς θα μεταφέρουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε εμείς σε σωματείο, από εκεί και μετά εσείς με τη θέση σας θα μεταφέρετε και όλα. Καλά, το λέει στην κρύφη για να τα ακούσει πεθερά. Δηλαδή να πάω το πω κατά πίερ εκεί. Εντάξει, υπάρχει και σεβασμό. Ναι, έχουμε τους άλλα, δεν έχει μιλήσει. Αν και έχει πει τα περισσότερα σαν όμως, ακούμε. Σάλας Αραμίδης. Καλησπέρα και από τον Κορινό. Καλησπέρα, λέω, και από το Θερμαϊκό Κορινό. Καλησπέρα, Τάσουμε υπέρ της άποψης του κυρίου Γιώτη να γίνει μεν το πρωτάθλημα, να βρείτε κάποια λύση, αλλά εσείς, σαν διοίκηση της ΕΠΣ, δεν ξεκαθαρίζετε ορισμένα πράγματα σχετικά με τα κοστολόγια, το rapid test και τα self-test, πώς τα λένε. Λοιπόν, μία ομάδα θα χρειαστεί γύρω στα 20 με 25 rapid test την εβδομάδα. Βάλε διοίκηση, βάλε προπονητές, βάλε ποδοσφαιριστές
από 20 ευρώ είναι 500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Αυτά δεν τα ξεκαθαρίζεται αυτό. Πρέπει να ξεκαθαριστεί, να πείτε στα σωματεία, κύριοι, τα ράμπικτες στοιχίζουν τόσο και αυτό δεν θα είναι... Εμείς θα το γνωρίζουμε. Λοιπόν, σαν σωματεία. Και από εκεί και μετά, αυτό θα επαναλαμβάνεται, θα είναι κάτι κυριακή. Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο, αυτό είναι αυτή η απόφαση, ήρθε και ισχύει μέχρι την Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να μην ισχύει αυτό. Δεν είναι απόφαση δική μας. Δεν τα βάζουμε εσάς, ρε παιδιά, για όχι, συζήτηση καμία. Δεν παρεξηγηθώ. Αυτό δεν είναι δική μας απόφαση. Δεν ξέρουμε πώς στοιχίζει τώρα. Αλλά το θέμα, το κοστολόγιο είναι μεγάλο. Και δεν ξέρω ποιοι πρόεδροι είναι βαρδινογιάννηδες και θα το αντέξουν. Κανένας, δεν αντέχεται από καμία ομάδα που θέλω να την ένα αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, το οποίο κύριε πρόεδρε, να το τονίσατε στα τέτοια, γιατί εγώ είμαι ενημερωμένος από Αθήνα. Ναι. Δεν είναι μόνο τα rapid test. Να πείτε και στους κυρίους προέδρους εδώ που είναι, ότι ούμι γένετο συμβεί οτιδήποτε μέσα στο γήπεδο, είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Δεν είναι η Ένωση, ούτε τα rapid test. Το είπα, δεν άκουσα. Δεν το άκουσα. Ο οικονομικός είναι κάθε πάραση υπεύθυνοι εμείς. Και αν θα γίνει και τίποτα μέσα στο γήπεδο, πολύ σιγά να πετάει και πάθει τίποτα. Ρε παιδιά, είπα ότι ο υπεύθυνος του κοινωνικού πρωτοκόλλου είναι υπεύθυνος και υπόλογος. Είναι υπεύθυνος το σωματείο και ο εκάστοτε εκπρόσωπος πρόεδρος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό. Ο τρίτον, έρχομαι στο θέμα του πρωταθλήματος. Εγώ έχω το μακάρι να βρεθεί η σύντομη λύση και να γίνει το πρωτάθλημα. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Αλτζίδης, τα παιδάκια θέλουν να παίξουν μπάλα, είπασε ότι τα παιδάκια κλπ. Και έχει μια χρονιά άπρα εκεί πέρα σε κλπ. Να γίνει. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσετε εσείς σαν Ένωση να το πάτε έστω μία-δύο εβδομάδες πιο πίσω. Δηλαδή σας το ζητούμε σαν χάρη. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μεριέρες εκεί θα γίνει. Ούτε προετοιμασία. Άλλος άρχισε προετοιμασία. Άλλος δεν άρχισε. Άλλος μισή προετοιμασία. Άλλος μισή παίκτη. Να κάνουμε μεταγραφές. Να μην κάνουμε. Δεν ξέρουμε. Είμαστε μετέωρα. Πρέπει να μας τα λύσετε. Αυτό που ζητάς είναι να πάει παραπίσω το πρωταθλήμα. Α, μπράβο, θα το χαρούμε. Να πάει πίσω. Γεια σου, να δικάς κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μια ερώτηση για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πέρυσι ίσχυε ότι τα σωματεία της ΒΕΤΑ και της ΓΑΜΑ δεν πιάνε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο και ήθελα να τονίσω, εάν σε περίπτωση επιβάλλεται να πληρώσει η εκάστοτε ομάδα τα ράμπι ξέστη για αυτά, εγώ σαν θερμαϊκός δεν συμφωνώ. Μα δεν νομίζω το να το ξέρετε αυτό. Δεν συμφωνώ σαν θερμαϊκός. Γιατί κυρία σε αυτό το θέμα, έστηκε ο Κεραμίδη. Γιατί αγωνίστηκε με αυτές τις συνθήκες, δεν θα πάει το λόγο να δει ακριβώς τι πληρώνει κάθε ομάδα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, επειδή το έτσι αυτό το ομάδα γάμα και εγώ μιλάω και με τον κύριο Μπεΐδη. Τα ξέρει και καλά και ο κύριος Μπεΐδης. Τα λέει. Και με Αθήνα. Σάβα, θα σας πει ο κύριος Κεραμιδάς που ξέρει καλή και καλά. Λίγο να ακούσουμε. Λίγο ησυχία ρε παιδιά. Πέτρο, δεν σήκω κιόλας. Σαν ομάδα πέρσι πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, πληρώναμε 4 ευρώ το rapid test στον αθλητή. Κάναμε κάθε εβδομάδα ένα rapid test. Πού? 24 ώρες πριν τον αγώνα. Ή το κάναμε εμείς στο γήπεδό μας, είχαμε τον γιατρό και τον φωνάζαμε και πληρώναμε τον γιατρό ένα τίμημα που στήριξε δηλαδή σύνολο 150 ευρώ το μάδα. Άρα 4 εβδομάδες είναι 600 ευρώ το μήνα στο κοστολόγιο του rapid test που χρειάζεται μια ομάδα για να συμμετέχει. Δεν είναι 20. Με τον γιατρό το δικό του. Μεγατρό, τα οποία αυτά να δίνουμε στον παρατηρητή του αγώνα, εντάξει τα ελέγχει, είσαι νόμιμος. Αν ομάδα τώρα έχει πρόβλημα και θεωρεί ότι η ομάδα δεν είναι σωστό η λίστα, μπορεί να κάνει στην ΕΠΟ καταγγελία και να έρθει ο ΕΟΔΙΚ να την πάρει την ομάδα την Κυριακάτικα και να την πάει για ράπτυξη στόλους. Αυτή είναι η διαδικασία που ισχύει με τα ράπτυξη στόλους. Μιλάω με τον κύριο Πεΐδη και είναι της ΠΑΕ του Ιερικός
Ο ίδιος ο ποιητής με είπε πήρε όλα 4,5 κάθε μια ώρα. Λέω και όνομα. Εγώ σου λέω σαν κεραμίδι. Μήπως είναι κατηγορία. Αν είναι 4 4 φανταστείτε για ας πούμε 25 άτομα είναι 100 ευρώ επί μισό. Επί 4 που είναι εβδομάδες 400 ευρώ επί 8 μήνες το είναι 9. Είναι 3.200. Πόσο είναι οι διαιτησίες? Οι διαιτησίες 60.000 κάθε χρόνο. Βάλει πλάτη στην διαιτησία. Κάτι που είναι διαιτησία κάπου σαρά. Πώς θα πληρωθεί? Ξέρω. 3.200 λέω. Από πού να πληρωθεί η διαιτησία? Άμα είναι λοιπόν ένα, άμα είναι ένα πέσιμο μάλα, είναι αυτά τα λεφτά. Με αυτό που λέει ο Πέτρος. Ναι, αυτό είπαμε. Αυτό είπαμε ότι θέλουν να εξασφαλίσουν τα ράπι τέστα. Άμα δεν εξασφαλίσουν, αυτό είναι η λύση. Συγγνώμη, η μόνη λύση είναι να εξασφαλίσουν όπως είπε ο Γιάννης. Εάν μπορούμε, τα τεστ. Αυτό τι λέμε. Να τα κάνουμε τεστ με τον γιατρό και να βγάλουμε μια άκρη. Αλλιώς δεν υπάρχει. Το ξέρουμε, για αυτό δεν υπάρχει. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι άλλο. Θα κάνουν όλοι οι κόλλες καλαδικόλας, παιδιά, ένα λεπτό. Επειδή μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε τους αγώνες διασώστες, άρα φέτος δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αφού είπα το έκανε ο γιατρός. Όχι, μπορούμε. Για γιατρό αγώνα θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε διασώστες. Επειδή είναι αυτό το πρωτόκολλο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το γιατρό. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, δεν μιλάμε για τη διεξαγωγή τώρα. Μιλάμε για την όχι. Ο γιατρός το λέει προκήρυξη είναι ακριβώς το ίδιο που έλεγε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το γιατρό. Το άλλο που πάει. Παιδιά, κάτι άλλο θέλει να πει κάτι. Θα ξανακάνουμε και όχι, θα ξανακάνουμε να την εννοείται. Απλά θέλαμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα κάνουμε και εμείς τις ενέργειές μας. Άρα μάθετε και ακριβώς τι συμβαίνει. Ακριβώς, κάθε εβδομάδα και όταν αλλάζει το πρωτόκολλο. Μπορεί να μας πούνε, δεν χρειάζεται τίποτα. Αν δεν μιλάμε τα σημερινά δεδομένα. Ακριβώς. Σαν πρώτη φάση θα αλλάξει μια εβδομάδα, θα πάμε μια εβδομάδα σε αυτό. Παρακαλώ, δεν είναι πέρα η ένταση του και προεδρικά. Προεδρεί και αγορά και να πάτε να μιλήσετε δεν πρόκειται να σα πω. Σε πρώτη φάση μάλλον πάει πίσω το πρωτάθλημα. Μας ακούτε? Ναι, πάει πίσω. Αλλά θα πρέπει να μην παιδιά. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Γι' αυτό είπαμε ότι εμείς είχαμε κάποιο σχεδιασμό. Αλλά σίγουρα με τη συζήτηση καταλαβαίνουμε ότι θα πάει το πρωτάθλημα όλο όπως το καταλαβαίνουμε. Προς τα πίσω. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα προς το παρόν. Δύο εβδομάδες, πρόεδρε. Εσύ μπορεί να βρούμε τα λάθη και να το κάνουμε. Εσύ. Μαζί σας είπα. Ένα λεπτό, κουλά. Ένα λεπτό. Παιδιά, μην μιλάτε όλοι μαζί. Να ακούσουμε. Παιδιά, μην μιλάτε μεταξύ σας. Έλα, κουλά, πες. Εγώ κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω για την επανέκδοση. Χρειάζεται ξανά χαρτιά, υπογραφές κλπ. Ναι, σας έχουμε στείλει, μόνο σας έχουμε στείλει το μέλλον. Λοιπόν, χρειάζεται. Λεωνίδας Μαρτίνης. Σας το στείλαμε σήμερα εδώ στο mail. Το τι ακριβώς χρειάζεται. Αν είναι και μακριά, θα σας πω. Κοιτάξτε, τέλος. Από το Μακρύ, καλησπέρα. Μια ερώτηση. Αυτά που λέμε όλα για το ράπι και όλα τα σχετικά, εφόσον κάνουμε προετοιμασίες, πάνε να πει ότι ισχύουν και για τα αθλητικά παιχνίδια που κάνουν και εδώ. Δηλαδή, αν ρωτήσει κάτι, λοιπόν, μιλάς... Δεν ακούμε τι λέει ο άνθρωπος. Εφόσον κάνουμε φιλικά παιχνίδια τώρα, αυτά που λέμε για το ράπι και όλα τα σχετικά, πάνε να πει ότι ισχύουν και για τα αθλητικά μας παιχνίδια. Κανονικά, ναι. Ναι.
Ισχύει. Κανονικά ναι. Τώρα τι να σου πω, ρε. Η διαφορά του έβαλε. Ήδη ο προθέσει δεν είναι το γεγονό. Εντάξει, αν δεν το ξέρω. Καλά, Λεωνίδα. Επειδή από απόφαση όλα αυτά δεν πρόκειται να κάνουμε. Απόφαση να βγάλουμε να κλειδώσουμε το παράπονο που είπε και να πάρουμε τα μηχανήματα. Αυτό θα είναι το. Αυτό παιδιά είναι και αυτό μια τέτοιο. Θα το κάνουμε, να το κάνουμε, δίκιο. Να το κάνουμε. Να πάρουμε τα παράβολα και να πάρουμε τους επιμητρωτές. Να το κάνουμε. Εδώ θα πείτε εσείς που μην τα πήρα τα παράβολα. Παιδιά, σηκώσουμε τα χέρια. Να σηκώσουμε τα χέρια που συμφωνούμε αυτό. Και όπως είπε σε κάθε εμάς θα έχει παρατηρήσει. Ωραία, άρα τα παράβολα τα παίρνουμε και παίρνουμε επιμητρωτές. Πρόεδρε, ορίστε. Ο Δήμος πήρε σχολιδρό επειδή μπήκε στη διαδικασία για να αγοράσει επενδυτές και επειδή έχουμε λύσει να αγοράσει καινούριους για τα σχολεία και έχουν συζητήσει, μπορεί ας πούμε να τα δώσει σε εμάς. Δηλαδή την Κυριακή. Ένα παράδοσο να πληρώσει ένα μηχάνημα δεν είναι κάτι. Ένα παράδοσο να πληρώσει και να βοηθήσει ένα. Παιδιά, μιλάμε για 10 μισθωτές. Όσο είναι τα μάτια Σάββατο Κυριακή, το οποίο είναι δικά σας. Δεν θα υπάρχει. Είναι και αγώνες βούλε. Μάλιστα, γίνει την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Παιδιά, ο κάτι να μην κοτήσει. Ακούστε, να σας πω κάτι. Ο κάθε πληκτοτής για τα σχολεία όλα. Ναι, ναι, ναι. Ο κάθε πληκτοτής, παιδιά, κάνει 1500 ευρώ. Εμείς είναι αυτόματος. Εμείς, αν βάλει τα παράβολα όλα, εγώ λέω 40 ομάδες που είναι γύρω στα 2 κατοστάρικα, είναι 8.000. Οπότε η έβρεση του ταμείου θα χρειαστεί να δώσει και άλλα λεφτά για να του πάρουν. Εμείς έτσι λέγαμε. Συμφωνείτε? Ναι. Okay, οπότε ένα, για πληκτοτές ναι. Και δύο, πάμε πίσω το πρωτάθλημα. Ξαναβρισκόμαστε τρία και συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Να έχουμε στο μυαλό μας όμως ότι το πρόβλημα ακόμα είναι στον αέρα. Συμφωνούμε, το ξέρουμε. Ξέρουμε. Τι προκειμένου, τι θα κάνουμε. Θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα πάρεις μεταγραφές με εμβολιασμένους σαν. Πάμε. Εμβολιασμένους. Ένα λεπτό. Σπότα. Ένα λεπτό. Σπότα. Καλώς πάω. 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 Καλώς